Δεν θέλω τίποτα να κάνω. Λέω, φάγανε το παιδί μου. Του κάνω μια κλίση στο κινητό του, αφού δεν έχει αυτοκίνητο, να κατέβουμε, να τον πάρουμε. Δεν απάντησε ποτέ. Πάντοτε απαντούσε ή με έπαιρνε ένα λεπτό μετά. Πρέπει να σε φιλήσω και αφού μικρή μου δεν μπορώ να σου το ζωγραφίσω. Περίμενα μέχρι μία-δύο η ώρα, δεν ήρθε. Λέει, ο άντρας είναι, μπορεί κάπου να είναι με παρέα. Ξημερώματα, μόλις είχε, ο ήλιος δεν είχε ανατείλει ακόμα, ακούω το θεό τηλέφωνο. Βγαίνω στο μπαλκόνι όπως ήμουν, βλέπω περιπολικό της αστυνομίας με δύο άτομα, γυναίκα και άντρα. Μου λένε, ντυθείτε να έρθετε στο τμήμα. Μιλούσα στον παρατατικό. Ήτανε, λέω, γιατί μιλάτε, τι έπαθε το παιδί μου, θα σας πούμε στο τμήμα. Εκεί με ανεβάσανε στο πρώτο όροφο, μου είπαν τι έγινε. Πάγωσα εγώ. Νόμιζα ότι έβλεπα ταινία. Δεν ήμουν εγώ. Πώς θα το πω στον άντρα μου. Έχουμε χάσει άλλο ένα παιδί. Ο σύζυγος έχει προβλήματα με την καρδιά του. Τι να κάνω, υπάρχει κανείς γιατρός. Μου λένε πηγαίνετε απέναντι. Μπήκα κρυφά στο νεκροτομείο. Είδα το παιδί μου και πρόσεξα τα παπούτσια του. Ήταν από τη μέση και μπροστά γδαρμένα. Και άρχισα να ουρλιάζω. Το σκοτώσανε το παιδί μου, το σκοτώσανε και το σβαργίσανε, μπρούμητα. Του κάνανε ένεση μορφήν. Σε μεγάλη δόση και αυτό τον αποτελείωσε. Επειδή ήξερα ότι ο γιος μου δεν ασχολείται με ουσίες και με τέτοια, ότι κάτι του κάνανε. Υπηρέτησα αρκετά χρόνια στην υπηρεσία, 32 χρόνια στην υπηρεσία και έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Υπήρξαν 3-4 τηλεφωνήματα. Ξέρουμε από ποιους είναι. Υπάρχει ένας μάρτυρας που καθόταν δίπλα με το παιδί μας σε ένα καφενείο και άκουσα αυτά τα τηλεφωνήματα. Επέμεναν αυτοί να πάει σπίτι τους και αυτό έλεγε, πίνω μπύρα τώρα. Θα έρθω αργότερα, έλεγε. Στο τέλος είπε, θα πάρω ταξί και θα έρθω. Και πήγε. Είναι πελάτες. Εγώ βρήκα και τα τηλεφωνά τους, τους κωδικούς τους, τα χαρτιά τους κάτω. Μήπως τους πρόσβαλε και τους ζήτησε τα λεφτά μπροστά σε κόσμο. Μήπως τους πιέζε. Ότι κάτι έγινε εκεί. Έτυχε να ήμουν εγώ ο τελευταίος που μπήκε στο ταξί και το πήγα σε κάποιο σημείο μέσα στη Σιτία, μέσα στην πόλη. Μπαίνει μέσα, μου λέει, να μην πας στην πάνω γειτονιά, προς το αεροδρόμιο. Ρώτα. Και την άλλη μέρα το πρωί έμαθα, άκουσα ότι τον βρήκανε πεθαμένο σε λίγο πιο κάτω από εκεί που τον άφησα, σε ένα πεζοδρόμιο. Ήταν μια χαρά άνθρωπος, έκανε τη δουλειά του. Μου είχε αναφέρει κάποια φορά ότι είναι λογιστής και αν χρειαστώ κάτι, να του πω, ξέρω εγώ, να του προτιμήσω. Πολύ καιρό. Είναι δύο εβδομάδες τουλάχιστον, εγώ δεν σε έχω δει. Ερχόταν εδώ. Κάναν παρέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω δει. Εδώ ακριβώς ήταν έτσι. Σαπλωμένος. Στην αριστερή πλευρά. Εδώ. Και σκεπασμένος κατά κάποιον τρόπο με τον μπουφάν το οποίο φόρουσε.
Και τον βρήκε εδώ. Ο παπάς περνούσε για να πάει στην εκκλησία και τον είδε εδώ και ειδοποίησε την αστυνομία. Ήρθε και ο γιος μου από κάποιο σημείο και τον φέραν και τον εγκαταλείψαν εδώ. Τον φέρανε ημιλιπόθυμος. Και εδώ τελείωσε και ξεψύχησε. Εικάζουν περίπου μία η ώρα τα ξημερώματα. Από τη μία δηλαδή μέχρι τις 5-5.30 το πρωί. Δεν τον είδε κανείς. Δεν ενδιαφερθήκανε ούτε χωρίς ίχνος ανθρωπιάς να τον μεταφέρουν τουλάχιστον στο νοσοκομείο για να τον προλάβουν και να γλιτώσει. Προσπάθησα πηγαίνοντας κοντά να του πω αν είναι καλά, αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, δεν πήρα κάποια απάντηση και ειδοποίησα την αστυνομία. Όταν η αστυνομία μου είπε ότι μπορώ να φύγω, τότε σε αποχώρησα από το σημείο. Ο τηλέμαχος όταν έχασε τον αδερφό του. Το μεγάλο δράμα. Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Έχασε τον καλύτερο μου φίλο. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Πήγαινε στον τάφο του. Έκλειγε. Ήταν πολύ δεμένα. Είχαν ένα χρόνο διαφορά. Μεγαλώσαμε μαζί. Όταν χάσαμε το πρώτο μας παιδί, ήρθαν αυτοί με αυτός, ο μεγάλος, ο πατέρας. Ήρθαν εδώ και από εκεί μετά γνωριστήκανε και είχαν επαφές. Αυτοί κολλούσανε τώρα δίπλα του κάποιοι και με το πρόβλημα και τη στεναχώρια, τα προβλήματα που είχε με τον χαμό του αδερφού του, γιατί ήταν πολύ δεμένα τα παιδιά μου. Κερνούσε αυτός γιατί είχε και μια σχετική. Τους είχα φτιάξει ένα πάρκο φωτοβολταϊκό και ήταν στο όνομά τους και στα δύο παιδιά. Και τον κολλούσαν από δίπλα για να εκμεταλλευτούν, ξέρω εγώ, να τους κεράσει και δανεικά, μέχρι δανεικά του πήρε ο μεγάλος. Έγινε αυτό που έγινε και πιστεύω ότι η αιτία ήταν τα λεφτά. Θα πήγαινε να τους τα ζήτησε. Εμείς δεν είπαμε σε όλη τη θητεία ποιος έκανε κακό στο παιδί μας. Τον ακούσανε που βρέθηκε. Αμέσως μας είπαν, αυτοί το κάνουν. Συγχρόνως ξέρουν πολλά, αλλά φοβούνται να μας τα πούν. Και μας είπαν να προσέχουμε κι εμείς. Απειλήθηκε ο σύζυγος. Μέσα σε ένα καφενεδάκι είπε ο πατέρας ότι θα τον καθαρίσω με ό,τι βρω, μα και με ψαροντούφεκο. Γιατί τον κρατήσαμε, λέει, 24 ώρες στην αστυνομία. Βγήκε το πόδι και ήταν δηλητηρίαση από μορφίνη. Η μορφίνη είναι μια ουσία που έχει τοξική δράση σε κάθε οργανισμό που είναι παρθένος, σε οργανισμούς δηλαδή που δεν παίρνουν ναρκωτικές ουσίες και δεν έχει ο οργανισμός, ας πούμε, εφευθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη ουσία. Βέβαια είπαμε... Άρα έχει τοξική δράση και προκαλεί το θάνατο. Στο σώμα του υπήρχαν προθανάτιες κακώσεις. Από τα νύχια πήρατε δείγμα για να βρούμε DNA. Πάρθηκαν δείγματα από όλα τα νύχια του άτυπου τηλέμαχου, ώστε να προβούμε σε εξέταση, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.